Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τα βασικά της διαπαφής χρήστη για συσκευές, κινητές συσκευές Android, τα οποία ισχύουν σε ένα μεγάλο βαθμό και σε συσκευές iOS. Με τον όρο διαπαφή χρήστη πολύ απλά εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης αλληλεπιδρά με μία συσκευή, είτε είναι αυτό υλικό ή και με ένα λογισμικό. Μόλις ξεκινάμε, ανοίγουμε τη κινητή μας συσκευή αρχικά είναι η αρχική οθόνη, το home screen, που είναι αντίστοιχο της επιφάνειας εργασίας του προσωπικού μας υπολογιστή. Υπάρχουν τα εικονίδια των εφαρμογών και εδώ πλέον έχουμε και τα λεγόμενα widgets, δηλαδή όπως εδώ βλέπετε η γραμμή αναζήτησης, ο καιρός, η ώρα, αυτά είναι τα λεγόμενα widgets, τα οποία μπορείτε να προσαφαιρέσετε μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Δεν έχω μόνο μία οθόνη, μία επιφάνεια εργασίας. Αν κάνω σύρο προς τα αριστερά, βλέπουμε ότι έχω κι άλλες οθόνες με τα εικονίδια των εφαρμογών μου. Και επίσης μπορώ να μετακινήσω κάποιο εικονίδιο, αν το πατήσω παρατεταμένα, μπορώ να το πάω σε άλλη θέση, ή να το πάω και σε άλλη οθόνη αν κρατήσω και πιέσω προς τα δεξιά θα το ξανακάνω λίγο θα πάει σε μία άλλη οθόνη και εδώ βλέπετε ότι έχω ομάδες εικονιδίων όταν έχω πολλές εφαρμογές είναι καλό να το οργανώνω σε ομάδες Αυτό, αυτή η λειτουργία υπάρχει στις πιο πολλές συσκευές Android και ο τρόπος βέβαια μπορεί να είναι διαφορετικός στον οποίο φτιάχνουμε τις ομάδες. Εγώ μπορώ πολύ απλά για να βάλω ένα εικονίδιο σε μια ομάδα πάλι μπορώ να το σύρω, δηλαδή να το πατήσω παρατεταμένα, να το σύρω μέσα στην ομάδα και με τον ίδιο τρόπο μπορώ να το βγάλω από την ομάδα. Να το σύρω δηλαδή παρατεταμένα, το πατάω και το πάω στην οθόνη που θέλω. Τώρα το πώς φτιάχνω μια τέτοια ομάδα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για άλλες συσκευές Android. Σε μένα γίνεται αν πατήσω παραδεταμένα κάπου εδώ στο κενό. Εφανίζεται λοιπόν εδώ μπορώ να επιλέγω τα εικονίδια που θέλω και μπορώ να τα μετακινήσω σε άλλη οθόνη όπως βλέπετε κάτω ή με το εικονίδιο εδώ πάνω αριστερά να φτιάξω μια νέα ομάδα. Βλέπετε έγινε μια νέα ομάδα, με αυτό το εικονίδιο δεξιά ολοκληρώνω τη λειτουργία και έχω λοιπόν τη νέα ομάδα. Και αν πατήσω εδώ μπορώ να την αλλάξω και όνομα, όπως είδατε. Το άλλο βασικό εκτός από την αρχική οθόνη είναι η οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων. Εάν σύρω γρήγορα από πάνω προς τα κάτω, Εφανίζεται εδώ βλέπετε τα τέσσερα εικονίδια είναι κάποιες λειτουργίες γρήγορες λειτουργίες που μπορώ να θέλω να ενεργοποιήσω όπως το φακό, το δίκτυο δεδομένων, να κλείσω το wifi, στιγμιότυπο οθόνη, ανάλογα με τη συσκευή ή αν ξαναπατήσω πάλι προς τα κάτω εφανίζονται σε μένα και άλλες λειτουργίες και μπορώ και με, να σύρω προς τα αριστερά δεξιά και άλλες γρήγορες λειτουργίες. Και με το κουμπάκι επεξεργασία εδώ θα μου ανοίξει μια οθόνη αν θέλω να προσθέσω και άλλα. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε μένα. Να. Εκτός από τις γρήγορες ρυθμίσεις μου εμφανίζονται εδώ κάτω και τα λεγόμενα notification, δηλαδή οι ειδοποιήσεις του συστήματος για διάφορες λειτουργίες. Και πάμε τώρα στο βασικό τρόπο πλοήγησης των εφαρμογών και παραθύρων. Από τον υπολογιστή θα έχετε μάθει, μπορείτε να κατεβάζετε ένα παράθυρο, να το επαναφέρετε. Εδώ πάντα έχουμε ένα ανοιχτό παράθυρο στις κινητές συσκευές. Ας ανοίξω λοιπόν τις ρυθμίσεις και πάω σε μια άλλη οθόνη. Για παράδειγμα εδώ. Βλέπουμε με τα κουμπάκια, τα τρία κουμπάκια κάτω, το τετράγωνο, τον κύκλο και το βελάκι. Με το βελάκι πηγαίνω στην προηγούμενη οθόνη που έχω πλοηγηθεί και αν ξαναπατήσω θα πάω στην αρχική. με το κύκλο αυτό που γίνεται επιστρέφω πάντοτε στην αρχική μου οθόνη και η προηγούμενη οθόνη παραμένει στη μνήμη και αυτό μπορώ να το δω λοιπόν αν πατήσω το τετραγωνάκι στην ουσία εμφανίζει όλα τα ανοιχτά παράθυρα που είχα χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν και μπορεί κάποια στιγμή να έχω πάρα πολλά παράθυρα. Μπορώ λοιπόν να τα καθαρίσω είτε επιλεκτικά σέρνοντα δεξιά αριστερά ή πατώντας στο χ εδώ να σβήσουν όλα τα παράθυρα. Και έτσι λοιπόν καθαρίζω και λίγο από τη μνήμη του συστήματος. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δούμε κάποιες βασικές πληροφορίες για τη συσκευή μας. Αυτό πάντοτε γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις και ψάχνω να βρω εδώ στις κατηγορίες των ρυθμίσεων κάτι που να λέει σχετικά με το τηλέφωνο όπως βλέπετε εδώ πέρα ή σύστημα ή πληροφορίες συστήματος μπορεί να βρείτε την κατηγορία ή κάτι παρόμοιο. Συνήθως είναι ή στην αρχή ή προς το τέλος. Σε μένα λοιπόν είναι εδώ που λέει σχετικά με το τηλέφωνο και βλέπω το όνομα της συσκευής, είναι το μοντέλο δηλαδή όπως αναφέρεται στην πώληση. Υπάρχει η έκδοση MIUI που είναι η έκδοση του κατασκευαστή. Η έκδοση του Android βλέπουμε εδώ κάτω είναι η 10. Βλέπω τον αποθηκευτικό χώρο. Έχω 64 GB εσωτερικό χώρο μόνιμο αποθήκευσης, αλλά δεν βλέπω άλλα χαρακτηριστικά όπως η μνήμη, Σε μένα υπάρχει μια δεύτερη σελίδα εδώ που λέει όλα τα χαρακτηριστικά και εδώ μπορώ να δω για τη RAM και τον επεξεργαστή παραπάνω λεπτομέρειες όπως και τον κωδικό του μοντέλου αν αυτό χρειαστεί κάπου. Ας δούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σε μια άλλη συσκευή, σε ένα tablet Huawei. Από τις ρυθμίσεις εδώ θα το βρω κάτω κάτω που λέει σύστημα και στο στην υποκατηγορία σχετικά με το τάμπλετ βλέπω ό,τι πληροφορίες χρειάζομαι όπως όνομα συσκευή, μοντέλο, αριθμό έκδοσης Android, επεξεργαστής, πόση RAM και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, ανάλυση οθόνης και άλλες πληροφορίες.